Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε τις διακοπές σας και να περνάτε τέλεια. Εγώ είμαι πολύ καλά. Η αλήθεια είναι πως έχω κάτι ετοιμασίες, τις οποίες θα δείτε σε βίντεο που έρχεται. Κουβαλήματα, ετοιμασίες, καθαρίσματα. Καταλαβαίνετε που το πάω, δεν θα το κάνω ξεκάθαρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και ήρθα σήμερα με ένα μακιγιάζ φωτιά, καραφωτιά όμως. Πολύ ωραίο, πολύ σεξι, πολύ κοκτέιλο φάση. Και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Γι' αυτό κάντε από τώρα ένα like κάτω από το βίντεο. Και αν δεν έχετε κάνει και εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έπιασα μια κοτσιδούλα τα μαλάκια μου, να μπορώ να κάνω δουλίτσα. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό εδώ το μακιγιάζ. Θα ξεκινήσω εννοείται με την αγαπημένη P. Louise Base, που σε αυτό το κανάλι έχει γίνει πια θεόγνωση, πασίγνωστη, πώς να το πω, θεόγνωστη. Μόνο εγώ αυτά. Βάζω μια μικρή ποσότητα στο χέρι μου και παίρνω ένα flat πινέλο και πάω να το τοποθετήσω σε όλο το εύρος του ματιού μου. Πολύ ωραία σχηματίζω από κάτω το φρύδι μου για να το τονίσω. Ταπ, ταπ, ταπ και εδώ μπροστά που έχω τις φλεβίτσες να τις κρύψω. Και πάω με ένα beauty blender. Εγώ έχω αυτό από Real Technique. Και πάω ταμπονάρω να πάρω την περιττή ποσότητα και να ομαλοποιηθεί σωστά η βάση μου. Βλέπω ότι εδώ λίγο μου πήρε την ποσότητα, οπότε ξαναβάζω και ξαναπερνάω παρόλα αυτά. Τσακ, μπήκε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, τώρα θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αφού βάλαμε βάση και από τις δύο πλευρές, θα πάρω την Retro Glay της Huda Beauty, την οποία δεν έχω χρησιμοποιήσει και σε πάρα πολλά βίντεο μου, είναι η αλήθεια αυτή. Λοιπόν, και θα πάρω αυτήν εδώ τη σκούρα απόχρωση, αυτήν εδώ, και θα πάω στοχευμένα με αυτό εδώ το flat πινέλο από Morphe. Δεν έχω αριθμό, μη ρωτάτε. Και θα πάω να σχηματίσω λίγο εδώ πάνω, σχεδόν ταμποναριστά πάω, ταμποναριστά και λίγο συρτά. Την κόγχη. Δεν με απασχολεί πόσο κάτω θα κατέβει. Μετά ούτως ή άλλως θα το σύρω για να το αναμίξω με τη βάση μου και θα το βγάλω και λίγο προς τα έξω. Δείτε, δείτε εδώ τώρα τι σας έχω. Τώρα μια βλακία και μισή σας φαίνεται, αλλά δεν πειράζει. Μισό λεπτό, θα δείτε. Το τελικό αποτέλεσμα έχει σημασία. Η διάρκεια της πορείας... Η διάρκεια της πορείας. Η πορεία, τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία στο μακιγιάζ. Αυτή η παλέτα δεν τη χρησιμοποιώ πολύ συχνά, αλλά έχει ωραίες αποχρώσεις τελικά. Αφού το κάνετε αυτό, πάρτε μου και ένα blending brush. Μπλεντάρετε μου λίγο πολύ ανορθόδοξα, δεν με απασχολεί το πώς θα το μπλεντάρετε. Λίγο να φύγει ή πολύ χρωστική, δεν το θέλω πολύ pigmented. Αφήνοντας στην ουσία απλά ένα κενό εδώ πάνω να μην ενωθεί με το φρύδι η σκιά. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε, να ανεβάζουμε πολύ ψηλά τη σκιά. Λίγο προς τα μπροστά, έτσι εδώ, πολύ ανορθόδοξα, βλέπετε, ίσα ίσα που το ακουμπάω. Και πάμε τώρα με τη βάση που βάλαμε πριν, της P. Louise. Δεν σας είπα και ποια απόχρωση έχω, τη λέω πάντα γι' αυτό. Είναι η 02 η δικιά μου απόχρωση της P. Louise. Για όσους ενδιαφέρεστε, είναι μια λιπαρή βάση, η οποία γενικά είναι πολύ ωραία για cut crease και τέτοια πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ σταθερή για όλη μέρα, ας πούμε. Λοιπόν, πάω εδώ να κάνω το cut crease που ανέφερα πριν. Και το ανεβάζω. Μέχρι την κόγχη μου στην ουσία. Και το κατεβάζω πάλι. Σχηματίζοντας πολύ απλά το μάτι μου. Και το ανεβάζω στο τέλος προς τα πάνω.
πάω τάμπον αριστά για να σβήσω τις γραμμές. Και πριν κάνω το άλλο μάτι με βάση, θα πάρω άλλο ένα flat πινέλο και την τελείως μπέζ απόχρωση, αυτή εδώ. Και θα πάω τάμπον αριστά να ματάρω στην ουσία το cut crease μου. Το βγάζω μέχρι αρκετά έξω, δεν με απασχολεί. Και στην πορεία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αφού μάταρα και τα δυο μου μάτια και είναι ακόμη και έτσι τα φίντζ, ρε παιδί μου, βάζεις ένα eyeliner και αντεγιά. Όπως βλέπετε και εμένα είναι τα μάτια μου λίγο κουκουλωτά. Το βλέπουμε. Θα πάρω λίγο από αυτήν την ηριδίζουσα απόχρωση εδώ, η οποία είναι η Galaxy, και θα βάλω λίγο στο κέντρο εδώ. Επάνω από τη μάτη σκιά, δεν θέλω ούτως ή άλλως να γυαλίζει πολύ, ίσα ίσα. Έτσι να έχει έναν ηριδισμό απλό. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε να βάλουμε το eyeliner μας, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια σε αυτό το μακιγιάζ. Για eyeliner θα χρησιμοποιήσω της Inglot το γνωστό αγαπημένο μου eyeliner με το πινέλο από Kryolan που με έχει βολέψει πάρα πολύ. Είναι το 4302. Είναι ένα πλακουτσωτό πινέλο, όλος παραδόξος, είναι έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ βολικό πραγματικά για eyeliner. Εμένα με βολεύει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω για σας, γιατί τον καθένα πραγματικά στο eyeliner τον βολεύει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Λοιπόν, πάω ΣΥΡΙΖΑ με τις βλεφαρίδες μου και ανεβάζω σιγά σιγά το eyeliner κατά πάνω. Δεν θα είναι ένα ταπεινό μακιγιάζ, σας το λέω από τώρα. Θα έρθει εξέλιξη. Ωραία. Και σιγά σιγά το βγάζω κατά μπροστά. Γενικά θα κάνω πολύ λεπτή γραμμή όπως βλέπετε. Θέλω να μπω και μέσα εδώ στις βλεφαρίδες. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να φαίνεται ωραίο το eyeliner σας. Και το συγκεκριμένο eyeliner μπορείτε να το βάλετε ακόμη και στην εσωτερική πλευρά του ματιού. Οπότε, στην υγρή γραμμή εννοώ. Τώρα, εγώ θα σχηματίσω εδώ πέρα μια μυτούλα. Την οποία θα ανεβάσω κατά πάνω. Ωραία, αν βγει πολύ έξω όπως μου βγήκε εμένα τώρα, θα πάρετε μία μπατονέτα και θα το πάτε λίγο κατά μέσα. Ταράν, προς το παρόν μείνετε σε αυτό. Πάω να κάνω και από την άλλη. Αφού έχουμε κάνει αυτό το κλασικό Foxy Eye, θα συνεχίσουμε με Blurry Cosmetic Aqua Liner και φυσικά δεν θα πάω στο ταπεινό, θα πάω στο φωσφορίζω γαλάζιο, το οποίο θα ενεργοποιήσω με νεράκι. Θα πάρω άλλο ένα πινέλο από Kryolan, το συγκεκριμένο είναι το Trolley Brush το 0 και θα πάω να πάρω την γαλάζια φωσφορίζω τέτοια απόχρωση, την οποία θα πάω και θα τοποθετήσω ακριβώς από πάνω. Εντάξει, πέστε μου πόσο pigmented είναι.
Λοιπόν. Για αρχή αυτό. Για αρχή. Θα βάλω και λίγο από εδώ κάτω. Ταράν. Λίγο Αιγύπτια, αλλά θα το δείτε στην πορεία. Ναι, τώρα αυτό δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή νομίζω αυτό μπορούσα να μην δεν το κάνω κιόλας, θα σας πω για ποιο λόγο. Θα πάρω την άσπρη Πιλουίζ, η οποία είναι η 0 απόχρωση, και θα βάλω λίγο στο χέρι μου. Στη συνέχεια θα πάρω ένα πλαϊνό πινέλο και θα πάω εδώ κάτω. Υποθετήσω στην ουσία άσπρη βάση. Και αφού έχω βάλει τη βάση μου, θα πάω με ένα σφιχτό πινέλο, σαν αυτό εδώ πέρα, μολυβιού, και θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση. Γι' αυτό σας λέω, ήταν περιττό, μπορούσα να μην δεν το βάλω κιόλας. Γιατί ούτως ή άλλως θα πάω εδώ με αυτήν την μεντό τέτοια απόχρωση και μπροστά εδώ. Και θα δώσω ένταση. Λοιπόν, όλο αυτό τώρα μην το βλέπετε έτσι, γιατί θα μπει κονσίλερ και θα στρώσει. Αν πάλι σας τρομάζει, μπορείτε να πάρετε ένα βαμβακάκι με λοσιόν και να σβήσετε το μεγάλο κομμάτι, γιατί είναι αρκετά παχύ και λέω πυκνό. Πάμε από κάτω. Και το ανεβάζουμε κάτω πάνω. Αν θέλετε να είστε πιο λεπτομερείς, μπορείτε να πάρετε μια μπατονέτα. Ας πούμε εδώ στο εσωτερικό. Τσακ. Λοιπόν, πάω να κάνω τη βάση μου προς το παρόν και επιστρέφω για να δείτε λίγο το τελικό αποτέλεσμα και μετά θα βάλουμε ένα κραγιόν μαζί. Λοιπόν, δείτε τώρα που έκανα τη βάση μου, τι ωραίο που φαίνεται, πραγματικά, ξέρω πριν φαινόταν πολύ περίεργο. Λοιπόν, ξέρετε τι σκέφτηκα, θα βάλουμε άσπρο μολύβι στο εσωτερικό. Επίσης να σας πω ότι επειδή εγώ κάνω αυτά τα μακιγιάζ και είναι λίγο extreme και κάποιος ας πούμε μπορεί να του φαίνεται πολύ extreme, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνετε με τις ίδιες αποχρώσεις. Ακριβώς το ίδιο μακιγιάζ μπορείτε να το κάνετε με μια καφέ απόχρωση. Θα δείξει εξίσου ωραίο, πραγματικά. Λοιπόν, βάζουμε στο εσωτερικό άσπρο μολύβι. Και τώρα, επειδή εγώ δεν έχω γαλάζιο μολύβι και πιστεύω ότι θα φαίνεται ακόμη πιο ωραίο με ένα γαλάζιο μολύβι στο εσωτερικό, θα πάρω την γαλάζια απόχρωση που χρησιμοποίησα από την παλέτα, την Haze δηλαδή, και θα πάω να ταμπονάρω έτσι ώστε να κολλήσει αυτό. Τυφλώθηκα. Όσο κολλήσει, αρκεί να μην φαίνεται τελείως άσπρο. Επίσης, αν φοβάστε να το κάνετε αυτό... Τυφλώθηκα τώρα. Μπήκε σκιά στο μάτι μου. Αν φοβάστε να το κάνετε αυτό, μπορείτε απλά να το αφήσετε άσπρο. Δεν φαίνεται άσχημο. Εννοείται, έτσι. Λοιπόν, αν πάτε για να κλάψετε, πατάτε εδώ. Και τέλος. Λοιπόν, για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω την Last Lift Mascara από Maybelline. Θα κοιτάξω κάτω κάτω και θα βάλω λίγο ούτως ή άλλως, πιο πολύ στις μπροστά θέλω, ούτως ή άλλως θα βάλω βλεφαρίδα. Δείτε τώρα τι ωραίο που θα δείξει μόνο με τη μάσκαρα. Δηλαδή άνετα το αφήνετε έτσι. Λερώθηκα. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα το ότι λερώθηκα. Ξέρουμε το κόλπο, το αφήνουμε να στεγνώσει και βάζουμε με την μπατονέτα και το παίρνουμε. Βάζουμε και λίγο στις κάτω να τις τονίσουμε. Θα πάρω την duo κόλλα μου. Είναι και λίγο 60's έτσι όπως το βλέπω τώρα εκεί στην κάμερα. Βγάλε Μαρή. Παιδιά, έχει μπλοκάρει η κόλλα μου. Εν τω μεταξύ έχει μέσα, αλλά
μπροστά έχει μπλοκάρει. Το έχει πάθει και εσάς η κόλλα σας, η ντόσα. Εντάξει, την ξεκόλλησα, παιδες. Εντάξει, όλα καλά. Παίρνω από Eldora τις αγαπημένες κομμένες χειροκίνητα βλεφαρίδες της M115 και παίρνω εννοείται το μπροστά κομμάτι τους. Βάζω με το πίσω μέρος από το τσιμπιδάκι μου κόλλα στην μπάντα. Στην μπάντα. Δεν αστεία η λέξη μπάντα. Πάντα, μπάντα. Όλες αυτές οι λέξεις είναι λίγο αστείες. Στην μπάντα, στη μόσχα. Όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι αστείο. Λοιπόν, και πάω εδώ. Και λίγο πεταχτή στον αέρα, δεν με πειράζει να είναι. Να μην ακουμπάει δηλαδή τελείως κάτω. Άντε, γεια. Του τρελού. Θα στεγνώσει κιόλας και θα γίνει top. Top of the top. Αχ, παιδιά, νομίζω έβαλα ανάποδα τη βλεφαρίδα μου. Όχι, σωστά την έχω βάλει εδώ. Αυτή τότε τη φάση. Εσύ τότε τη φάση. Α, ουνάγκη τη βρήκα, παιδιά. Λάθος βλεφαρίδα είχα πάρει, απλά δεν είναι κάτι. Όσο περιμένω να στεγνώσουν οι πεταλουδιάρικες βλεφαρίδες μου, θα πάω να κάνω το lip contouring, το οποίο θα χρησιμοποιήσω το Tommy G. Το συγκεκριμένο, παιδιά, είναι παμπάλαιο αρχικά. Είναι το, η 01 απόχρωση. Θέλω να πάρετε τη σκούρη απόχρωση, αυτή είναι η ανοιχτή. Και πάμε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε. Πάω να σχηματίσω τα χείλια μου. Πάω λίγο να σχηματίσω τα χείλια μου. Βγαίνω έξω από τις γραμμές, δεν ακολουθώ όρια. Για να βγεις σωστό αυτό, αναγκαστικά πρέπει να κάνετε έτσι. Δεν τα φτάνω ποτέ τελείως άκρη, αν δείτε. Και αν τα φτάσω, τα σβήνω. Γιατί αυτή η άκρη εδώ πέρα μου δίνει πολύ σχήμα, το οποίο δεν θέλω. Και στη συνέχεια θα πάρω από Huda Beauty το liquid matte της. Η απόχρωση είναι η Crush. Λοιπόν, ένα ροδοκινό τέτοιο. Το οποίο τώρα σας φαίνεται πολύ ακραίο, αλλά περιμένετε μισό λεπτάκι τώρα. Με το δάχτυλό μου. Θα πάω σιγά σιγά και θα μπλεντάρω. Όσο στεγνώνει, μπορώ να το μπλεντάρω και καλύτερα. Δεν θέλω να φαίνεται η διαφορά μεγάλη του απ' έξω με το που μέσα. Δείτε τώρα τι ωραίο που έχει γίνει. Σχεδόν δεν υπάρχει διαφορά. Αφού τελείωσα και με αυτό, θα λύσω και τη μαλλούρα μου. Να με δείτε τι ωραία που έχω γίνει. Γιατί έχω τρελαθεί. Ούτε καν το περίμενα, ούτε εγώ δεν το περίμενα ότι θα βγει τόσο ωραίο αυτό το μακιγιάζ. Στην αρχή ξέρω ότι σας φάνηκε πολύ περίεργο, αλλά πραγματικά νομίζω πως αξίζει για ένα καλοκαίρι να κάνετε ένα τέτοιο μακιγιάζ, δηλαδή ένα τέτοιο μάτι. Όλο το δέρμα φαίνεται απίστευτα όμορφο αρχικά. Και ταιριάζει τέλεια το κραγιόν με το μάτι και εννοείται μπορείτε να το κάνετε σε ό,τι απόχρωση επιθυμείτε. Με φούξ, με καφέ, με γαλάζιο όπως το έχω, με σκούρο μπλε. Με ό,τι και να το κάνετε θα φαίνεται τέλειο αυτό το μάτι. Δηλαδή είναι όλος ο σχηματισμός του είναι πολύ μακρούλος και έτσι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Βρείτε με και στο Instagram εδώ πέρα κάτω. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!